Εδώ είμαστε αθλητικό ιδεώδε μέρο δεύτερο. Στο πρώτο μέρο, η Νάντια Χαλαμανδάρη μα μίλησε για τη σειρά ντοκιμαντέρ Best of Greece με προσκεκλημένου πάρα πολλού αθλητέ που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία του και στο εξωτερικό και έναν αθλητή που έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο εξωτερικό, στο άθλημα του Τριάθλου. Έχουμε μαζί μα μέσω Skype. Είναι ο Γρηγόρη Σουβατζόγλου, αθλητή πρωταθλητή στο Τριάθλο. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και Είσαι ένα αθλητής που επί σειρά ετών δίνει το παρόν σε διεθνεί διοργανώσει, στο εξωτερικό φυσικά. Κρατάς ψηλά τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική σημαία. Καταρχά, θα ήθελα να μα μιλήσει για την πορεία σου. Πώ ξεκίνησε και πώ έχει φτάσει στο τώρα, στο σήμερα. Ξεκίνησα σε μικρή ηλικία από την κολύμβηση, από 5 ετών. Από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας είχα διακρίσεις διεθνείς με κορυφαία την τρίτη παγκόσμια θέση στην, στην Κολύμη, στα 1.500 μέτρα. Ε, το 2012 ξεκίνησε το τριάθλο. Ε, τυχαία ασχολήθηκα, κάνοντας προπόνηση με φίλους, ε, δοκιμάζοντας έναν αγώνα και αυτό ήτανε, βουλέμε, έδεσε το γλυκό. Από εκεί και πέρα συμμετέχω κάθε χρόνο σε Πανελλήνια και μετά βαλκανικά, διεθνή, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο να τιμώ τη χώρα μου. Ε, προσπαθώ πάντα για το καλύτερο, ναι. Γρηγόρη, ε, δηλαδή ήταν μια, ένα καθαρά τυχαίο περιστατικό, ήταν καθαρά θέμα τύχη ότι από την κολύμβηση έφτασε εν τέλει στο τρίαθλο που περιέχει μέσα και την κολύμβηση. Ε, ήταν καθαρά θέμα, πιστεύω, χρόνου. Ήταν, σίγουρα να, να γίνει, καθώ ε, καθώς ασχολιόμουν με την κολύμβηση. Στη συνέχεια δουλεύα σαν αυαγωσόστης, οπότε έπρεπε να μπορώ να τρέχω και για να πηγαίνω στη δουλειά μου χρησιμοποιώ και το ποδήλατο. Το ένα έφερε το άλλο και από Αποτύχει. Συμμετείχα στον πρώτο μου αγώνα. Ναι. Ε, Γρηγόρη, το τρίαθλο έχει την κολύβηση, έχει το τρέξιμο όπως σωστά ε, είπε και εσύ, έχει και το ποδήλατο. Είναι τρία διαφορετικά αγωνίσματα ουσιαστικά ε, σε ένα. Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, ε, θεωρείς ότι κάποιο είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό από τα τρία ή για να είναι κάποιο αθλητή παγκοσμίου επίπεδου θα πρέπει να καταφέρνει και στα τρία να είναι το ίδιο καλός. Σίγουρα πλέον το επίπεδο είναι τρομακτικά δύσκολο σε αγώνες διεθνείς. Ε, πρέπει να είσαι καλός και στα τρία αγωνίσματα και επιπλέον ακόμα και το τέταρτο αγώνισμα λέμε ότι είναι οι αλλαγέ. Ε, όταν μεταπηδάμε από το ένα αγώνισμα στο άλλο, ο χρόνος που έχουμε για να βγούμε από τη θάλασσα και να ανέβουμε στο ποδήλατο και μετά από το ποδήλατο να ξεκινήσουμε να τρέχουμε, μετράει και μπορεί να κερδίσει να χάσει έναν αγώνα και από αυτό. Οπότε η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει σημαντικό ρόλο. Οι προπονήσεις σας, δηλαδή, εκτός από την κολύμβηση, το ποδήλατο και το τρέξιμο, δίνουν βάση, δίνουν βαρύτητα και στο κομμάτι των αλλαγών, δηλαδή στο πώς θα πάρεις το ποδήλατο, στο πώς θα βγεις από το νερό, στο πώς θα αρχίσεις να τρέχεις. Φυσικά. Ε, σκεφτείτε ότι τα παπούτσια του ποδήλατου τα βάζουμε την ώρα που κάνουμε ποδήλατο. Για να μην χάσουμε χρόνο, στην ουσία παίρνουμε το ποδήλατο, τρέχουμε, πηδάμε πάνω στο ποδήλατο και αφού είμαστε με το group μαζί, τότε φοράμε τα παπούτσια για να μην χάσουμε την επαφή με το με τον group. Αν χάσει το group, στην ουσία τελειώνει ο αγώνα, έχασες. Ε, Όπω επίση και στο, όταν κατεβαίνει από το ποδήλατο και ξεκινά να τρέχει, τα έχει βγάλει ήδη τα, τα, τα παπούτσια πάνω στο ποδήλατο, ξυπόλυτο τρέχει, αφήνει το ποδήλατο, αφήνει κράνο και ξεκινά να τρέχει. Τα παπούτσια δηλαδή ε, δεν έχουν καν κορδόνια. Είναι ε, για να σκεφτείτε ελαστικά για να μην χάνουμε και εκεί χρόνο. Παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Για να μπορείτε ουσιαστικά να τα βάλετε αλλά και να τα βγάλετε ε, γρήγορα. Γρηγόρη, ε, όταν έγινε αυτή η επιλογή ε, να πας από την Κολύμβηση στο, στο τριάθλο και μετά από τόσα ε, χρόνια διαδρομής ε, στο άθλημα πιστεύεις όταν η καλύτερη επιλογή για εσένα ήταν μια επιλογή για την οποία δεν έχεις μετανιώσει ούτε στιγμή ή δεν έχεις σκεφτεί έστω μια στιγμή να πεις γιατί το έκανες. Δεν σκεφτόμουν να καν να ξεκινήσω το τρίαθλο. Όταν σταμάτησα από την κολύμβηση ήμουνα αρκετά πιεσμένος από θέμα προπόνησης όλα τα χρόνια με διπλές προπονήσεις, τριπλές με γυμναστήρια, με αγώνες συνέχεια. στα 18 που σταμάτησα, λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων και μετά είχα Τη σχολή μου ε, σπούδαζα και ταυτόχρονα δούλευα κιόλα. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξεκινήσω ξανά πρωταθλητισμό. Ωστόσο, ε, δεν μπόρεσα να τα αποφύγω τελικά και ε, ξεκινώντα το τρίαθλο, ε, ξαναβγήκε το στοιχείο του, του ανταγωνισμού στην επιφάνεια και επανήλθαν οι αγώνε. Επανήλθα, μάλλον εγώ στου αγώνε. Επειδή αυτή τη στιγμή, και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάνεις πρωταθλητισμό για κάποιον ο οποίος δουλεύει καθημερινά. Ε, κάνει και τη, είναι και φοιτητή, ε, σπουδάζει κιόλα. Και παράλληλα είναι και αθλητή. Κάτι που ενδεχομένω στο εξωτερικό δεν ισχύει. Οι αθλητέ είναι επαγγελματίε από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα τη ε, καριέρα του. Θεωρεί ότι για του Έλληνε αθλητέ, όλο αυτό το σκηνικό που, δια, που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ακόμα πιο δύσκολο, κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και ενδεχομένω ανεβάζει ακόμα πιο πολύ τη σημαντικότητα ε, των επιτυχιών που έχετε. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο καταρχήν να συνδυάσει τα τρία αθλήματα, να βρει χρόνο να τα συνδυάσει με την εργασία, με τι σπουδέ, με την καθημερινότητα, ειδικά στην Αθήνα πλέον που βρίσκομαι εγώ. Όχι πλέον, πάντα στην Αθήνα ήμουνα. Αλλά έχουμε μάθει να τα ξεπερνάμε τα προβλήματα, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, έχουμε βρει τρόπου να τα ξεπερνάμε και να μπορούμε να είμαστε στο καλύτερο να το επίπεδο. Σίγουρα θα βοηθούσε όπω το εξωτερικό να, να έχει αποκλειστικά προπόνηση ενδυνάμωση, γυμναστική, διατροφή, όλα γύρω από το αγώνισμά σου. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντα προσπαθούμε με αυτό που έχουμε. Η καθημερινότητα για έναν αθλητή του τριάθλου τι περιέχει, ποιο είναι το κομμάτι των προπονήσεων, κάνετε μια προφανώς συγκεκριμένη διατροφή, κοιμάστε συγκεκριμένες ώρες όσο είναι δυνατόν φυσικά καθώς υπάρχουν και οι εργασίες σας στην καθημερινότητα. Είναι το πρόγραμμα έτσι δομημένο και προσπαθούμε να κρατάμε τη ρουτίνα για να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένε ώρε μετά τη δουλειά να προπονούμαστε. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό το πρόγραμμα. Άλλε μέρε έχει τρέξιμο και κολύμπι, άλλε έχει ποδήλατο, άλλε έχει ενδυνάμωση. Προσπαθούμε να εντάξουμε και εναλλακτική γυμναστική, γιόγκα, πιλάτε κτλ. Φυσικοθεραπεία όσο προλαβαίνουμε. Και φυσικά μετά από όλα αυτά να είμαστε και πίσω για να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Ε, πρέπει να είναι, είναι πολύ αυστηρά τα χρονικά περιθώρια ε, και τα τηρούμε όσο γίνεται για να μην χάνουμε τις προπονήσεις. Γρηγόρη, θεωρείς ότι ο τριάθλος σαν άθλημα έχει στην χώρα μας, σε όλη την Ελλάδα, όχι συγκεκριμένα μόνο στην Αθήνα ή μόνο στην Ασσαλονίκη, έχει την προβολή που του αξίζει και, να συνεχίσω λίγο το ερώτημα, έχει και τι κατάλληλε εγκαταστάσει ή διοργανώσει ώστε να έχει ακόμα περισσότερη προβολή τα επόμενα χρόνια. Στο πρώτο ερώτημα σχετικά με την προβολή, ε, φυσικά και δεν έχει. Ε, δεν έχει γιατί, μέχρι πριν μερικά χρόνια, δεν ήταν καν γνωστό. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει πάρα πολλοί αγώνε τριάθλου στα νησιά μα και, και στην ε, υπηρετική χώρα. Ε, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα είχαν γίνει πριν ένα-δύο χρόνια κάποιοι αγώνες και γίνονται στην Κατερίνη ακόμα ε, και προς Ήπειρο κάποιοι αγώνες γίνονται. Δεν υπάρχουν αρκετοί αγώνες δυστυχώς στην Βόρεια Ελλάδα, πιο πολύ είναι στην ε, κεντρική και νότια. Ε, οπότε δεν υπάρχει και η αντίστοιχη προβολή. Ε, όμως είναι κάτι που αναπτύσσεται και βελτιώνεται. Τώρα στο κομμάτι του αν βολεύει η Ελλάδα να Προπονηθεί κάποιο το τρίαθλο, εξυπακούεται ότι με τι καιρικέ συνθήκε που έχουμε και την, ε, τη, τη θάλασσα που έχουμε παντού, εύκαιρη, αλλά και τα ε, στάδια ή σε εξωτερικό χώρο, στο, στο βουνό, στο πάρκο κλπ. Οι, οι συνθήκε ε, είναι ιδανικέ για να κάνει κάποιο προπόνηση τριάθλου. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ε, είναι ιδανικέ συνθήκε, θα έλεγα. Ναι. και είναι και στο μεγαλύτερο μέρο του χρόνου. Σκεφτείτε ότι σε άλλε χώρε που είναι. Πολύ δυνατέ στο συγκεκριμένο αγώνισμα, δεν έχουν ούτε καλοκαιρό, ούτε. με δυσκολία βλέπουν τον ήλιο. Οπότε είμαστε θε... σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί. Mm -hmm. Με βάση τον καιρό, δηλαδή, με βάση τι καιρικέ συνθήκε, είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο. Υστερούμε, Υστερούμε σε υποδομέ. Υστερούμε σε υποδομέ, όπω και σε πολλά άλλα αθλήματα. Γρηγόρη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μα, θα ήθελα να μα πει τα σχέδιά σου για το κοντινό, αλλά και για το πιο μακρινό μέλλον σε σχέση πάντα με το τριάτο το άθλημά σου. Ε, Ευτυχώ στην Ελλάδα, λόγω του, του μειωμένου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού, όλοι οι αγώνε θα γίνουν που είχαν αναβληθεί την άνοιξη. Οπότε από τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη θα έχουμε φουλ αγώνες. Κάθε Σαββατοκύριακο δύο και τρεις σε, σε διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι ευχή έργο να μπορούμε να συμμετέχουμε ξανά σε αγώνε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και γίνονται κάποιοι αγώνε μεμονωμένα στα αθλήματα που συμμετέχω, όπω η Ορεινή Ποδηλασία ή το Κολύμπι. Ε, το τρίαθρο θα ξεκινήσει τέλο Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη. Αρχές, ε, τέλος Αυγούστο, αρχές Σεπτέμβρη. Ε, μένουμε Ελλάδα φέτο. Ε, ο μεγαλύτερο αγώνα θα είναι το Κώστα Ναβαρίνο, το Ironman που θα συμμετέχω και εκεί πέρα, όπω και πέρσι. Ε, για το επόμενο έτος, το 2021, ο μεγάλος μου στόχος είναι έχω πάρει την πρόκληση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Χαβάη, στην Κόνα είναι το Ironman, είναι η μεγάλη απόσταση ε, εκεί ξεκίνησε στην ουσία το τριάθλο, οπότε κάθε χρόνο εκεί γίνεται ο αγώνας και με την ε, στήριξη των χορηγών μου και ιδιαίτερα του ΟΠΑΠ συγκεκριμένα θα μπορέσω να λάβω μέρος γιατί αλλιώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα για εσά, του αθλητέ που δεν έχετε κάποια άλλη στήριξη Ακριβώς. από πίσω. Έχετε φυσικά μόνο του χορηγού σα. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχά, να ευχηθώ να είσαι υγιή καθ' όλη τη διάρκεια τη καριέρα σου και στη συνέχεια για να μπορεί να φέρνει επιτυχίε και να κρατάς ψηλά τον ελληνικό αθλητισμό. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και πάρα πολλέ επιτυχίε στο τρίαθλο. Φυσικά το άθλημά σου. Καλή συνέχεια, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ το αθλητικό Ιδεόδε έφτασε στο τέλο του, μαζί και πάλι την Παρασκευή, με την τελευταία εκπομπή για φέτο. Μέχρι τότε να είστε όλε και όλοι καλά. Γεια σα.